Ένα όνειρο δεκαετιών, μία άοκνη προσπάθεια 24 χρόνων με πρωτεργάτη τον άλλοτε προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου κύριο Νίκο Ροβίθη και συνοδοιπόρους συνδιεκδικητές δεκάδες φορείς της αθλητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται πλέον πραγματικότητα. Ο λόγος για την ίδρυση τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην Κρήτη, που πλέον αποτελεί γεγονός σύμφωνα με τον νόμο 6-10, καθώς εντάσσεται στα 17 νέα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Ο εμπνευστής του δύσκολου αυτού εγχειρήματος που ξεκίνησε το 1995 με αφορμή μια ημερίδα για τον αθλητισμό στο Αρκαλοχώρι και κορυφώθηκε το 2002 για να υλοποιηθεί πλέον το 2019, πραγματοποίησε μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων σε έναν πολύ όμορφο υπαίθριο χώρο στο Τζερμιάδο για να δηλωθεί σε όλους τους τόνους η απόλυτη στήριξη της προσπάθειας για την ταχύτερη λειτουργία του τμήματος. Να χαρούμε όλοι μαζί την ίδρυση του ΤΕΦΑ στην Κρήτη. Να δηλώσουμε την απόλυτη στήριξή μας στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό και στον Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νίκο Κατσαράκη για το τεράστιο έργο έναρξης λειτουργίας του ΤΕΦΑ που επομίζονται. Ο κύριος Ροβίθης δήλωσε τη βεβαιότητά του ότι η παρουσία των κρητικών βουλευτών κυρίων Πλακιωτάκη, Αυγενάκη και Διγαλάκη στη σημερινή κυβέρνηση θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΦΑ στην Κρήτη, ευχαριστώντας τους εκ των προτέρων. Όλη η Κρήτη ενωμένη. Χρέος μας είναι η στήριξη και η προσπάθεια σωστής λειτουργίας του ΤΕΦΑ στο κομμάτι που αναλογεί στον καθένα μας. Τότε θα λέμε ότι είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ, κατά που λέει ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε και ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νίκος Κατσαράκης, που όρισε χρονικά τη λειτουργία του νέου τμήματος το 2021-22. Μάλιστα, όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα έχει επαφή με τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας, κύριο Διγαλάκη, ώστε σύντομα να υπάρξει το master plan για την ίδρυση του ΤΕΦΑ στον Άγιο Νικόλαο. Τελικά το ΤΕΦΑ ιδρύθηκε και αναμένουμε μέσα στα επόμενα χρόνια, με βάση την ενίσχυση σε ακαδημαϊκό προσωπικό και σε υποδομές, γιατί ένα ΤΕΦΑΑ χρειάζεται σημαντικότατες υποδομές, αναμένουμε την ακαδημαϊκή του λειτουργία. Θεωρώ ότι μέχρι 34 του 2020 θα μπορούσε, εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να εγκριθεί η ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος από τη Σύγκλιτο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση, να μπορέσει να ξεκινήσει τη λειτουργία του το τμήμα το 2021-22. Για την αναγκαιότητα δημιουργίας του ΤΕΦΑ στην Κρήτη και τη σύμπραξη δυνάμεων που υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από κάθε σκοπιμότητα, μίλησε η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Καλουδιώτη, που ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος ενημέρωσης των αρμοδίων το τελευταίο διάστημα, ενώ έτοιμοι να βοηθήσουν όπως μπορούν, δήλωσαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός και ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου κ. Γιάννης Νηστικάκης. Ό,τι είναι καλό για μια περιοχή της Κρήτης, είναι καλό για ολόκληρη την Κρήτη, αυτό πιστεύουμε. Και η ίδρυση του ΤΕΦΑ στον ομό Λασιθίου μετά από αγώνα δεκαετιών είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που θα βοηθήσει γενικότερα την ανάπτυξη ολόκληρου του νομού Λασιθίου, δεδομένου ότι οι σχολές θα υπάρχουν σε πολλές περιοχές και όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Και είμαστε και ευτυχισμένοι που βρεθήκαμε με πρόεδρο τον Κατσαράκη στο ΕΛΜΕΠΑ που το προώθησε και υπήρξε και μια ευτυχή συγκυρία με τους υπουργούς τον Βασιλιάδη και τον Γαβρόγλου. Οι οποίοι όχι απλώς το επικρότησαν, το προώθησαν και στο νομοσχέδιο. Εάν εμείς μέχρι τον Απρίλιο έχουμε έτοιμο, μπήκε στη Σύγκλιτο και περάσουμε και όλο το θεσμικό που χρειάζεται, πιστεύω θα λειτουργήσει το επόμενο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο θα είναι έτοιμο για τα μηχανογραφικά των παιδιών μας. Η Κρήτη του δικαιόταν εδώ και δεκαετίες, πριν γίνουν τα λάθη, στις Ψέρες και στα Τρίκαλα. Το δικαιώταν. Άλλοι ήταν οι λόγοι που δεν ήρθε τότε το ΘΕΑ, το ΤΕΦΑ, αλλά εντάξει, τώρα που ήρθε, καλοδεχούμενο και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ό,τι δυνατότητες έχουμε. Έναν πίνακα με μια ανθισμένη αμυγδαλιά θα δωρήσει ο κύριος Ροβίθης στο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό για να κοσμεί τους στίχους του νέου τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Δώρο συμβολικό, αφού η πρώτη συγκέντρωση της Επιτροπής Διεκδίκησης το 1995 έγινε στην ομώνυμη ταβέρνα της πλατείας Νικαίας. Γιατί η αμυγδαλιά είναι μοναδικό φαινόμενο αντίστασης στη φύση, γιατί όταν σιωνίζει και ο αριθμός του θερμομέτρου είναι αρνητικός, αυτή βγάζει άνθη και φύλλα σε πείσμα του καιρού. Αυτό το μήνυμα
ήθελαν να περάσουν στα μέλη της Επιτροπής. Και με αυτό το πείσμα της Αμυγδαλιάς, κόντρα στο γερό, να γίνει αγώνας ασυμβίβαστος και αποφασιστικός για την ίδρυση ΤΕΦΑ στην Κρήτη.